Να πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, όπου Νίκο έχουμε τα πρώτα πρόστιμα για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς πιστοποιητικό. Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι χθες κατά την πρώτη μέρα των ελέγχων οι αστυνομικοί στην Πάτρα φαίνεται να έδειχναν έτσι λίγο πιο χαλαρή στην επιβολή των μέτρων, ωστόσο δεν παρέλειψαν να έχουμε τα πρώτα πρόστιμα σε δύο περιπτώσεις, μία στην Πάτρα και μία στα Καλάβρητα. Στην περιοχή της Πάτρας πρόκειται για ένα πρακτορείο ΠΑΠ, στο οποίο βρέθηκαν μέσα πελάτες οι οποίοι είχαν μη αποδεκτά πιστοποιητικά και έτσι λοιπόν εμβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση. Στην περιοχή των Καλαβρίτων τώρα, σε καφενείο που βρίσκεται σε χωριό στην ευρύτερη περιοχή, υπήρξε καταγγελία ότι μέσω συγκεκριμένου καφενείου υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Οι αστυνομικοί πήγαν εκεί, έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους και διαπίστωσαν ότι όντως οι καταγγελίες αυτές ευσταθούσαν και έτσι λοιπόν επέβαλαν 5.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών, ενώ συνολικά να σου πω ότι έχουν επιβληθεί στην περιοχή 35 πρόστιμα σε πολίτες για τη μη χρήση μάσκας.